Αποφύτησε από τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων το 1977 και μπήκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων αλλά και στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Επέλεξε την καριέρα του αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού, αποφυτώντας το 1981 με βαθμό άριστα. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική με υποτροφία. Παρά την αγάπη του για το πολεμικό ναυτικό όμως, τον κέρδισε η πολιτική. Η διαδρομή με εύκολες και δύσκολες στιγμές. Στοιχείο του χαρακτήρα του, η επιμονή κυρίως στα δύσκολα. Κυρίες και κύριοι, στην άλλη όψη, ο κύριος Στέφανος Γκίκας. Να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, είναι η άλλη όψη του Στέφανου Γκίκα και είμαστε έξω, αν και είναι αρκετά κρύος ο καιρός, αλλά είμαστε κοντά στη θάλασσα που θεωρώ ότι και από τη συζήτηση θα βγει ότι σας σημαδεύει στην πορεία της διαδρομής. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και αυτή την πρωτοβουλία, την πολύ ωραία εκπομπή που έχετε. Πράγματι, η θάλασσα είναι συνυφασμένη με τη ζωή μου. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, είμαι ένα με τη θάλασσα. Έτσι αισθάνομαι. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να γυρίσουμε στην παιδική ηλικία. Πού μεγαλώσατε, πού πήγατε σχολείο, τι είναι αυτό το οποίο θυμάστε από εκείνα τα χρόνια? Λοιπόν, βεβαίως γεννήθηκα στην Κέρκυρα και τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν εδώ στην Κέρκυρα. Δεν θυμάμαι όμως πολλά πράγματα, γιατί από πολύ μικρός ο πατέρας μου ως αξιωματικός του στρατού πήγαινε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και εμείς, η οικογένεια, ακολουθούσαμε τις μεταθέσεις του πατέρα. Έτσι λοιπόν έχω την τύχη, γιατί τύχη είναι, γιατί γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους, να περάσω 6 δημοτικά και 4 γυμνάσια λύκεια. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζοντας 10 σχολεία στο δημοτικό και στο γυμνάσιο είναι μια καλή περίπτωση για να γνωρίζεις κόσμο, αλλά βεβαίως και να μάθεις να προσαρμόζεσαι. Και αυτό νομίζω ήταν ένα μεγάλο σχολείο που μας δίδαξε και ο πατέρας μας, ο Σωτήρης ο Γκίκας, να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις και να μην μας παίρνει από κάτω μια κατάσταση περίεργη. Θυμάμαι άλλους μαθητές μου που φεύγανε γιατί οι γονείς τους, ξέρω εγώ, πέρανε κάποια μετάθεση και αντιμετωπίζανε προβλήματα, με αποτέλεσμα να κάθεται η μητέρα στο ένα μέρος και ο πατέρας να είναι μόνος του στη μετάθεση που έπαιρνε. Εμείς δεν το είχαμε αυτό. Σαν παιδί, ο Στέφανος Γκίκας ήταν ένα ήσυχο παιδί, ένας επιμελής μαθητής, ή ήσασταν και λίγο σκανδαλιάρης και όπως όλα τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες όλο και κάτι κάνουμε? Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ήρεμο παιδί, ήμουν άταχτο παιδί κι εγώ. Πολλές φορές τότε, ξέρετε, έπεφτε ξύλο στα εκείνα τα χρόνια και ο στρατηγός τότε, δεν ήταν στρατηγός βέβαια, ήταν ταγματάρχης, αντισυνταγματάρχης, πολλές φορές μας τις έβρεχε. Ήταν όμως ένας πολύ καλός πατέρας και μάθαμε πάρα πολλά από αυτά, από αυτόν, και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Κοιτάξτε, εγώ μ' άρεσε να ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν έμενα μόνο σε αυτά που μπορούσε να μου δώσει το σχολείο. Ασχολούμουν με πολλά σπορ, και ό,τι ήθελα να το κάνω καλά. Και προσπαθούσα τουλάχιστον. Εκείνη την εποχή βέβαια μην νομίζετε ότι υπήρχαν οι ανέσεις που υπάρχουν σήμερα. Έτσι παίζαμε έξω στην φύση κάποια παιχνίδια και σε κάθε μέρος που πήγαινα μάθαινα και τα παιχνίδια της περιοχής. Άλλα παιχνίδια στα Γιάννενα, άλλα παιχνίδια στην Βέρεια, άλλα παιχνίδια στην Κύπρο, άλλα παιχνίδια στην Αθήνα, μέχρι που κάποια στιγμή μπήκαμε στο Λύκειο και πλέον αρχίσαν τα πράγματα να σοβαρεύουν, διότι έπρεπε να δούμε την επόμενη μέρα της ζωής μας και ποια πορεία θα ακολουθήσουμε.
εκεί λοιπόν, στην πορεία που ακολουθήσατε, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ο πατέρας σας στο να ακολουθήσετε κι εσείς την πορεία του ένστολου, στο πολεμικό ναυτικό βέβαια, αλλά επηρεάστηκε ο Στέφανος από τον... Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο έτσι πραγματικά είναι οικογενειακό μυστικό. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να γίνω αξιωματικός του στρατού, διότι ακριβώς οι συνεχείς μεταθέσεις, αν θέλετε, το είδος του επαγγέλματος του αξιωματικού του στρατού είναι επίπονο. Και επειδή και ο ίδιος πέρασε πολέμους, ταλαιπώρησε την οικογένειά του, ήθελε να ακολουθήσω ένα άλλο επάγγελμα. Εγώ ήθελα να γίνω πολιτικός μηχανικός, για να μην πολυλογούμε. Και τότε ο πατέρας μου ήταν διοικητής της 8ης Μεραρχίας στα Γιάννενα. Επειδή λοιπόν, και αυτό είναι το οικογενειακό που σας είπα, επειδή φοβόμουν ότι... Σας είπα προηγουμένως ότι ασχολούμουν με διάφορα πράγματα, με αθλήματα, με εκδρομές, με. Επειδή φοβόμουν λοιπόν μήπως δεν περάσω στο Πολυτεχνείο, πολιτικός μηχανικός που ήθελα, και επειδή πάντα μου άρεσε η θάλασσα, ήθελα ως εναλλακτική να δώσω στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, που είναι μεν μια στρατιωτική σχολή, διαφορετική από τη Σχολή Ευελπίδων, η οποία όμως έχερε εκτίμησης. Εγώ όμως ήμουνα πιο κοντά, αν θέλετε, στο επίπεδο το γνωστικό της εποχής εκείνης, με τα μαθήματα που δίναμε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, από ότι στο Πολυτεχνείο. Παραδείγματος χάρη, στο Πολυτεχνείο δίναμε και χημεία. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων δεν δίναμε χημεία. Δίναμε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση να δώσω και εκεί, και σε περίπτωση που δεν έμπαινα στο Πολυτεχνείο, θα έλεγα μπήκαμε στη Σχολή Δοκίμων, και έτσι ο πατέρας μου δεν θα είχε... ξέρετε, εγώ φοβόμουν την ντροπή που θα ήταν για τον στρατηγό να πει ότι ο γιος του δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Οπότε, εκείνα τα χρόνια, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν έδωσα εναλλακτικά. Έλα όμως που μπήκα και στα δύο. Δηλαδή, για να είμαι ακριβής, μπήκα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και μπήκα και στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εγώ είχα δηλώσει να επιλέξετε τώρα. Πολιτικός μηχανικός και μαθηματικό. Μ' άρεσε πολύ το μαθηματικό. Αλλά μπήκα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γράφτηκα και στα δύο. Και βεβαίως η πρώτη ήταν η έναρξη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Μπαίνω λοιπόν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, έχοντας μια νοοτροπία ενός πολίτη που θα τα έβρισκε τα πράγματα ωραία εκεί. Εκείνα τα χρόνια η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων δεν είχε σχέση με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σήμερα. Ακολουθούσε μια παράδοση που ήταν πάρα πολύ σκληρή, η διαβίωση. Τα 10 καράβια που ταξιδεύαμε τα εκπαιδευτικά ήταν καράβια παλιά που δεν είχαν καμία άνεση. Θηρία, τα λεγόμενα θηρία, ντορπιλικό Λέων, Ιέραξ, Αετός, Πάνθυρ. Λοιπόν, ήταν καράβια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ουσιαστικά, τα οποία είχαν σκληρές συνθήκες. Και εκεί λοιπόν υπήρξε κάτι περίεργο, ότι ενώ η οικογένεια περίμενε ότι θα έφευγα από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για να ακολουθήσω τις σπουδές μου στο μαθηματικό τμήμα και μετά με μεταπτυχιακά κτλ., εμένα αυτή η ιστορία, οι δυσκολίες, η περιπέτεια, η ένωση με τη θάλασσα, την αρμύρα, τη λαμαρίνα του πολεμικού πλοίου, τα πολεμικά πλοία γενικότερα, η εικόνα που ένιωσα όταν πρωτοπήγα εκεί, ένα παιδί 17,5 χρονών ήμουνα, κατάλαβα ότι θα διαλέξω το πολεμικό ναυτικό. Και το διάλεξα το πολεμικό ναυτικό και δεν το μετάνιωσα. Ο μπαμπάς τι είπε τότε, όταν τελικά αντί για μαθηματικός ή πολιτικός μηχανικός, ο γιος ένστολος? Λοιπόν, τότε ο πατέρας μου με συμβούλευσε, μου λέει, κοίτα, εσύ παίρνεις την απόφαση, δική σου είναι η ζωή. Εγώ το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ως αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού θα έχεις μια συγκεκριμένη καριέρα, την οποία μπορείς να καλλιεργήσεις, διότι το πολεμικό ναυτικό και από τότε έδινε δυνατότητες στα στελέχη. Από την άλλη, αν πας μαθηματικός, υπάρχουν πάρα πολλοί μαθηματικοί στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, μπορείς με μεταπτυχιακά να εξελιχθείς
και εμείς θα βοηθήσουμε. Και πήρα την απόφαση εγώ. Γράφτηκα στο μαθηματικό, πέρασα και κάποια μαθήματα, βεβαίως, κάποια μαθήματα, γιατί έπρεπε να κατοχυρώσω τέλος πάντων το, και αυτή την διαδικασία. Και πώς τα έφερε η τύχη, μετά από μερικά χρόνια έδωσα εξετάσεις στο πολεμικό ναυτικό και μπήκα στο Πολυτεχνείο, αλλά στο Πολυτεχνείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μοντερέι στην Καλιφόρνια, και τελείωσα ηλεκτρολόγος μηχανολόγος σε μια αντίστοιχη σχολή, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όντας όμως αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Τώρα φαντάζομαι ότι αν μιλούσαμε για τη διαδρομή σας στο πολεμικό ναυτικό θα θέλαμε αρκετές εκπομπές, γιατί είναι αρκετά αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να συζητάμε. Όμως θα ήθελα να μου ξεχωρίσετε σημαντικές στιγμές από αυτή την πορεία. Ναι, εγώ θα σας πω ότι το πολεμικό ναυτικό έδωσε πολλές ευκαιρίες και δίνει πολλές ευκαιρίες στα στελέχη του. Εγώ, με προσπάθεια βέβαια, εκμεταλλεύτηκα εντός εισαγωγικών πάντα αυτές τις ευκαιρίες ώστε να εκπαιδευτώ κυρίως στο εξωτερικό και σε οπλικά συστήματα, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, να πάρω αυτό το μάστερ ηλεκτρολόγου μηχανολόγου, που ήταν μια πολύ σημαντική εξειδίκευση, να πάρω μεταπτυχιακά διπλώματα πάνω στη στρατηγική, στις δημόσιες, στις διεθνείς σχέσεις, και γενικώς να είμαι ένα τμήμα του πολεμικού ναυτικού μαζί με άλλους συναδέλφους, που θεωρούμε, θα να το πω έτσι με έναν τρόπο που συνηθίζεται, το λέμε τώρα, η ελίτ. Η ελίτ από πλευράς σπουδών δηλαδή. Τώρα, σταθμοί στην καριέρα μου. Πολλοί σταθμοί, εγώ θα πω όμως δύο. Ευδόκησα να είμαι κυβερνήτης στη φρεγάτα Σαλαμής, που ήταν η ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου, και μάλιστα την περίοδο που η χώρα είχε την ευθύνη των Ολυμπιακών Αγώνων και μου είχε ανατεθεί ως η ναυαρχίδα του στόλου να είμαι το πλοίο που μαζί με υπόλοιπες μονάδες που θα διασφάλιζε την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων από τρομοκρατικές επιθέσεις από τη θάλασσα. Ένα λοιπόν που ήμουν κυβερνήτης, που ως κυβερνήτης εκεί πήγα και το μεγαλύτερο ταξίδι μέχρι τότε που είχε γίνει, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Θυμάμαι, είχα φύγει 1η Ιανουαρίου του 2004 και επέστρεψα στον ναύσταθμο 1η Ιουνίου, αφού τα παιδιά μου δεν με αναγνωρίζανε καλά-καλά. Λοιπόν, ο άλλος σταθμός ήταν το μικρότερο κυβερνητικό που έκανα ως κυβερνήτης της Πυραυλακάτου Άνινος, σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή για την πατρίδα μας, η εποχή των ημείων. Επίσης, θα σας πω άλλους δύο. Ένα σημαντικό σταθμός ήταν η τοποθέτησή μου στην Εθνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ ως επιτελής, και μάλιστα με αρμοδιότητες σημαντικές, και οι γνώσεις που πήρα τότε αυτή την τριετία ως εθνικός αντιπρόσωπος εκεί με βοηθούν ακόμα και τώρα σε όλη αυτή την πορεία και στην ενασχόληση που έχω και με την πολιτική διαδικασία, άρα σημαντικό. Και η τέταρτη, βεβαίως, ο τέταρτος σταθμός που με έσπρωξε και στην πολιτική ήταν η τριετία που ήμουν εκπρόσωπος τύπου στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, και που εκεί με δύο υπουργούς, τον Σπύλιο Σπυλιωτόπουλο και τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, χειριστήκαμε ευαίσθητα εθνικά θέματα. Και καταλαβαίνετε, όταν είσαι εκπρόσωπος τύπου και έχεις να αντιμετωπίσεις το μηντιακό σύστημα, είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη, επίπονη, αλλά συνάμα μια περίοδος, ήταν μια περίοδος που με δίδαξε πάρα πολλά. Άρα λοιπόν, έτσι πολύ γρήγορα, αυτοί οι τέσσερις σταθμοί, τα δύο κυβερνητικά, το ΝΑΤΟ και ο εκπρόσωπος τύπου στο Υπουργείο Άμυνας, ήταν σταθμοί.
στο πρόσωπο τύπου στο Υπουργείο Άμυνας, όπου και εκεί έρχεται η πολιτική, αλλά φαντάζομαι ότι η πολιτική, πάλι λόγω του Σωτήρη Γκίκα, έχει έρθει νωρίτερα. Δεν είστε ένας άνθρωπος που δεν τη ζει την πολιτική. Ναι, υπάρχει στην οικογένεια. Ναι. Και υπάρχει στην οικογένεια πάρα πολύ έντονα. Εγώ θα θυμίσω ότι ο πατέρας μου μπήκε στην πολιτική αμέσως μόλις έφυγε από τον στρατό το 1977. Εγώ το 1977 έμπαινα στη σχολή ναυτικών δοκίμων. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν από το 1945 μέχρι το 1977 στις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ μπήκα από το 1977 και έφυγα το 2007. Ένας γκίκας δηλαδή στις ένοπλες δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια. Είναι όμως πραγματικότητα αυτό που λέτε. Από πολύ νέος λοιπόν πρωτοετής ναυτικός δόκιμος και μέχρι αρκετά χρόνια στην πορεία μου στο πολεμικό ναυτικό, ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, που έδινε όλο του το είναι στην πολιτική. Τον θαύμαζα πράγματι για τις αντοχές που είχε και πώς μπορούσε να συνδυάσει την πολιτική διαδικασία με την οικογένεια και με εμάς, αν και ήμασταν πλέον, είχαμε πάρει το δρόμο μας και εγώ και ο αδερφός μου, και πραγματικά έβλεπα αυτό τον αγώνα και έκανα πολλές φορές σκέψεις και έλεγα ότι ίσως όταν θα έρθει η ώρα θα πρέπει να κάνω και εγώ το ίδιο. Ο πατέρας μου είχε δώσει στην πολιτική ένα νόημα, προσφορά στον πολίτη. Αυτό το νόημα είχε η πολιτική για τον Σωτήρη τον Γκίκα. Και πράγματι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολήθηκε με την πολιτική βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σας διαβεβαιώ, γιατί ήμουνα κοντά του, έβλεπα τα τηλέφωνά του, έβλεπα τις επαφές που είχε με τους συνεργάτες του. Όσο μπορούσα και εγώ ήμουνα κοντά σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, όταν είσαι αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, καταλαβαίνετε, δεν έχεις χρόνο για να μπορέσεις να ακολουθείς. Άρα λοιπόν, ναι, μπολιάστηκα κι εγώ από αυτές τις αντιλήψεις, αν θέλετε, από αυτές τις αρχές, τις αξίες που είχε σε όλη του τη ζωή ο Σωτήρης ο Γκίκας, αλλά τις έβγαλε στην πολιτική διαδικασία. Και έτσι μ' αρέσει που με βρίσκει τόσος κόσμος και μου λέει ή μου λέει ακολουθείς και εσύ αυτό που έκανε ο πατέρας σου, ότι ποτέ δεν ζήτησε από ποιο κόμμα είσαι, ότι δεν έκανε διακρίσεις, ότι όπως ασχολείται με μια μικρή περίπτωση υπόθεση ασχολείται και με μια μεγαλύτερη, ακριβώς το ίδιο, και ότι ας το πούμε με ιδεολογικό πρόσημο κινούμαστε. Για μας το να προσφέρουμε στην πολιτική δεν έχει ανταλλάγματα. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας και τους πολίτες.